Με ένα τρίποντο στο σακούλι από την πρεμιέρα και έχοντας πλέον όλο το ρόστερ στη διάθεσή του, έστω και αν αυτό δεν σημαίνει πως όλοι οι παίκτες βρίσκονται στην απαιτούμενη κατάσταση εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας στον Εύωσμο, ο τεχνικός της ΑΕΛ Κωνσταντίνος Παναγόπουλος έδωσε μια ακόμη προαγωνιστική συνέντευξη τύπου, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη αυτοσυγκράτηση τόσο για το μάτς με την Καλαμαριά που προηγήθηκε, όσο και για αυτό με τον Αγροτικό Αστέρα που ακολουθεί. Η νίκη και οι τρεις βαθμοί ήταν ό,τι το καλύτερο για πρεμιέρα. Νομίζω ότι το παιχνίδι με τον Αγροτικό Αστέρα είναι ιδιαίτερο συνθηκό. Ένας από τους κυριότερους λόγους είναι ο αγωνιστικός χώρος. Η φιλοσοφία μας δεν αλλάζει. Θα κατέβουμε και πάλι με σκοπό τη νίκη του τρεις βαθμούς. Το τρίπτυχο της επιμονής, υπομονής και πίστης πρέπει να μας ακολουθήσει και αυτή την εβδομάδα. Αλλαγές μπορεί να δείτε τρεις κατά τη διάρκεια του 90 λεπτού, μπορεί να μην δείτε καμία. Μπορεί να δείτε στην 11, μπορεί να μην δείτε, οπότε περιμένουμε όλη τη Δευτέρα. Στο μεταξύ, ο προπονητής τον Βυσσινίδη δίστασε να εκφράσει όταν του ζητήθηκε τις γενικότερες εντυπώσεις που αποκόμισε από τους αγώνες της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Η πρεμιέρα λοιπόν έδειξε ότι δεν υπάρχουν φαβοροί. Το φαβορί στην κατηγορία είναι η ΑΕΛ, διότι το ιστορικό προφίλ, όπως είπαμε και θα το λέω κάθε φορά, και το background αυτής της ομάδος δεν είναι για την κατηγορία. Οπότε νομίζω ότι η εικόνα του Ηρακλή, τόσο από τα φιλικά όσο και στην πρεμιέρα του, είναι αξιοζήλευτη. Όπως και η εικόνα της Λαμίας. Και νομίζω ότι θα υπάρξει και μια ομάδα έκπληξη, γιατί πάντα έτσι γίνεται. Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου και διαστόματος του υπευθύνου επικοινωνίας της ΑΕΛ, κ. Θάνο Κουκουράβα, τονίστηκε ότι στο μείζον ζήτημα του συνεχόμενου ορισμού των αγώνων σε εργάσιμες μέρες θα υπάρξει παρέμβαση προς το συνδρομητικό κανάλι που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, αλλά μετά την τέταρτη αγωνιστική και το μάτς με τον Πιερικό, καθώς θα έχει ήδη καλυφθεί για την ΑΕΛ η βασική υποχρέωσή της, όπως προκύπτει για εκείνη από τη σχετική σύμβαση.